δεν είναι ένα πρόσχημα και τίποτε άλλο, και ότι το κτίριο αυτό λειτουργήσε αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αντιεξουσιαστές άλλες ενέργειες και κινήσεις τους στην περιοχή των Εξαρχείων. Πάντως, να σας πω ότι ήταν δύο τα κτίρια στα οποία έκανε επέμβαση η ασφάλεια Αττικής το πρωί και τα δύο είναι στην οδό Δερβενίων. Το ένα ήταν στο 52 και το δεύτερο στο 56. Okay. Από τα δύο αυτά κτίρια, η πιο ενεργή κατάληψη ήταν στον αριθμό 56. Όπου οι αστυνομικοί περίμεναν ότι δεν θα έβρισκαν άτομα μέσα, αλλά γνώριζαν όμως ότι θα έβρισκαν όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία σας περιέγραψα πριν και ήδη μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η σχετική έρευνα για DNA και αποτυπώματα. Μάλιστα. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Τώρα πάμε στον Αντώνη τον Δερατόλα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πόρισμα, μάλλον.